Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, πάμε μαζί να δούμε όλες τις εξελίξεις από την αγαπημένη μας σειρά. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Το μυστικό της Άννας σχετικά με το φάκελο που έλαβε δημιουργεί τρίγμου στην σχέση της με τον Δημήτρη. Η Άννα προσπαθώντας να σταθεί στην Λίνα για το διαζύγιο των γονιών της, θα καταλάβει ότι κάτι κρύβει. Τα παιδιά συνεχίζουν το σχέδιο του Νόντα, μία προωσμένη όμως εξέλιξη θα τους μπλέξει ανεπανόρθωτα. Τι είναι αυτό που βρέθηκε στο αυτοκίνητο του Άκη και οδηγεί τα παιδιά στην αστυνομία? Ο Δημήτρης σοκάρεται όταν παρακολουθεί το βίντεο που άφησε ο Άγγελος, γιατί υποψιάζεται πως είναι πολύ πιθανό ο πατέρας της Άννας να μην είναι ζωντανός όπως πιστεύουν οι ίδιοι και η οικογένειά της. Από τη μεριά της η Άννα δεν το πιστεύει και περιμένει να τον συναντήσει σε λίγες ημέρες. Την ίδια ώρα ο Ανδρέας δεν αντέχει άλλο και καταραίει μέσα στο αυτοκίνητο του. Πριν προλάβει να ζητήσει βοήθεια χάρη στην παρέμβαση της κόρης του, που ανησυχεί επειδή δεν μπορεί να τον βρει στο τηλέφωνο, καταφέρνουν να τον εντοπίσουν. Μεταφέρεται επειγόντως στο νοσοκομείο και μπαίνει στο χειρουργείο που οι γιατροί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ο Αλέκος επισκέπτεται τον Άκη στο κρατητήριο και του κάνει επίμονες ερωτήσεις. Τελικά μαθαίνει ότι ο Θοδωρής σκότωσε τον Κοσμά και ο Σπύρος εξαφάνισε το πτώμα του. Ο Ενόηδιος και ένας φίλος του έπειτα από εντολή που του έδωσε ο Άγγελος πήγαν να κλέψουν το πτώμα και το έθαψαν σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο στο δάσος. Ο Ανδρέας αναρρώνει και όταν ανοίξει τα μάτια του βλέπει πως η κόρη του είναι δίπλα του. Την ίδια ώρα ο Βλάσης που τον μαχαίρωσαν αναζητά τρόπο για να το σκάσει. Πάνω στην απελπισία του τηλεφωνεί στη Δανάη και τη ζητάει να συναντηθούν για να του δώσει τα χρήματα που έχει κρυμμένα στο σπίτι. Το κορίτσι δέχεται αλλά αυτή τη φορά δεν κάνει το λάθος να τον εμπιστευτεί. Όταν φτάνει λοιπόν στο σημείο συνάντησης και είναι έτοιμη να του δώσει την τσάντα με τα χρήματα, εμφανίζεται η Άννα και ο Δημήτρης. Έτσι ο άνθρωπος που μέχρι πρόσφατα τον θεωρούσε πατέρα της συλλαμβάνεται. Ο σύζυγος της Δώρας μαθαίνει για την παράλληλη ερωτική σχέση της με τον Νίκο και της ζητά να διακόψει την κοίησή της. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.